Θα παραμείνουμε στο θέμα του πολέμου στην Ουκρανία και τις παραμέτρους που μας απασχολούν, τόσο σε ελληνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να βάλω στη συζήτηση και να καλησπερίσω τον κύριο Κώστα Λάβδα, καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά, και σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα από Αθήνα, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Κύριε καθηγητά, θέλω να ξεκινήσουμε με ένα πρώτο σχόλιο, μια πρώτη αποτίμηση, αν θέλετε, της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν που είχαμε σήμερα νωρίτερα. Μια συνάντηση η οποία είχε τραβήξει το ενδιαφέρον και της ελληνικής πλευράς και όχι μόνο. Πώς την αποτιμάτε την ώρα που βλέπουμε μια Τουρκία να διεκδικεί και ενδεχομένως, δεν ξέρω ποια είναι η δικιά σας θέση πάνω σε αυτό, να έχει επιτύχει και να ισχυροποιήσει τη διπλωματική της θέση με αφορμή τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας? Κοιτάξτε, όπως έγραψα χθες στα παραπολιτικά του Σαββατοκύριακου, την εφημερίδα στην Αθήνα, αυτός που ενδιαφερόταν για τη συνάντηση ήταν ο Ερντογάν για έναν βασικό λόγο, ο οποίος είναι ότι αυτή τη στιγμή επιχειρεί να φιλοτεχνήσει το προφίλ ενός από τους ηγέτες του ΝΑΤΟ που αφενός δεν απειλεί την συνοχή της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και αφετέρου έχει μια περιφερειακή και διεθνή έγκλη και μπορεί να διαμεσολαβήσει μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Με βάση τα όσα ανακοινώθηκαν, γιατί βεβαίως δεν ήμουν εκεί, όπως και εσείς, πρέπει κανείς να είναι πάρα πολύ περιορισμένο στη σχολιά του με βάση αυτά που γνωρίζει, δεν έχω κάποια ειδική πληροφόρηση. Με βάση αυτά που και ανακοινώθηκαν, δυσκολεύομαι να δω για ποιο λόγο έγινε αυτή η συνάντηση, να κρατήσω μια επιφύλαξη, να δούμε μήπως πράγματι τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες μειωθούν οι παραβιάσεις, μειωθούν τουλάχιστον δηλαδή αυτές οι άμεσες τριβές που δεν σχετίζονται με τις αιτίες του προβλήματος, αλλά τουλάχιστον μειωθεί η ένταση στην καθημερινότητα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Αυτό ας κρατήσουμε μια υποσημείωση, μήπως το δούμε. Κατά τα λοιπά, νομίζω ότι κυρίως ο Ερντογάν τη χρειαζόταν για να δείξει ότι δεν απειλεί τη συνοχή του ΝΑΤΟ και μπορεί να διαδραματίσει ένα ισχυρό ρόλο ως διαμεσολαβητή. Άρα χτίζει, πιστεύετε, ο Ερντογάν ένα πιο φιλοδυτικό, φιλοευρωπαϊκό πρόσωπο ή το κάνει και για τις εσωτερικές του ανάγκες, με φόντο φυσικά και τα όσα συμβαίνουν και στην εσωτερική του οικονομία και πόσο επιζήμια μπορεί να είναι μια. Τίποτα από τα δύο. Το εάν θα υπάρξει ένα προφίλ πιο φιλοδυτικό, όπως το είπατε, του Ερντογάν. Αυτό θα είναι βραχυπρόθεσμο ή και μεσοπρόθεσμο. Αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν θέλει να δείξει ότι μπορεί να είναι περιφερειακός παράγων πανίσχυρος και να διαμεσολαβήσει μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Δεν πιστεύω θα το πετύχει, αλλά αυτό είναι κάτι που θα το δείξουν οι επόμενες ημέρες, εβδομάδες, ίσως και μήνες. Αυτό όμως που προσπαθεί να κάνει παράλληλα για να μην φτάσει σε ρήξη με τον ΝΑΤΟ, τουλάχιστον όχι μέχρι τις εκλογές του 2023, είναι να βγάλει από την όλη εξίσωση τον παράγοντα που λέει διαλύει στο ΝΑΤΟ με έναν δυνητικό πόλεμο με την Ελλάδα, να το βάλει στην άκρη και να δείξει ότι όλα αυτά είναι υπό έλεγχο και τώρα υπολογίστε σε μένα για να μεσολαβήσω με την Ρωσία. Σημειώστε ότι η Τουρκία έχει παραλλήλως αρνηθεί να κάνει οποιαδήποτε κύρωση απέναντι στη Ρωσία. Έχουμε λοιπόν μια χώρα του ΝΑΤΟ η οποία κρατάει τελείως τη δική της στάση. Το ΝΑΤΟ αισθάνεται καλώς κακώς ότι την χρειάζεται και οι ΗΠΑ. Και άρα αυτό που κάνει ο Ερντογάν είναι να προσπαθεί να δείξει ότι, εν πάση περιπτώσει, μιλάμε και με τους Έλληνες, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα εδώ. Και τώρα στηριχτείτε απάνω μου, αγνοήστε ότι δεν εφαρμόζω κυρώσεις στη Ρωσία. Και στηριχτείτε απάνω μου για να διαμεσολαβήσω με τη Μόσχα. Πάντως πρόσφατα, είναι μια νέα εκδοχή ίσων αποστάσεων. Και ενώ είχε ξεκινήσει η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, όταν ξεκίνησε η συζήτηση για fast track, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών διαδικασίες ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρώπη, την ίδια ώρα ο ίδιος διερωτήθηκε γιατί η Τουρκία δεν έχει ακόμα ξεκινήσει τη δική της πορεία. Δηλαδή το έβαλε στο τραπέζι της συζήτησης. Προφανώς. Όπως γνωρίζετε, επισήμως, θεσμικά, η Τουρκία παραμένει υποψήφια χώρα. Δεν έχει ανακληθεί κάποιο αίτημα, ούτε έχει σταματήσει. Έχουν παγώσει πολλά κεφάλαια, αλλά δεν έχει σταματήσει τυπικά, οριστικά αυτή η διαδικασία. Και είναι κάτι το οποίο ο Ερντογάν συνεχώς το επαναφέρει, όπως επαναφέρει και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Δεν αποτελεί έκπληξη αυτή η στάση της Τουρκίας. Σε σχέση όμως με το αρχικό σας ερώτημα, πρέπει να περιμένουμε να δούμε. Μέχρι στιγμής, με βάση αυτά που ανακοινώθηκαν, εγώ νομίζω ότι είναι μια συνάντηση που κυρίως ο Ερντογάν την ήθελε, για να δείξει ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει πρόβλημα στο ΝΑΤΟ. Εμπιστευτείτε με, αφήστε με να μην επιβάλλω κυρώσεις στη Ρωσία, έτσι. Για να παραμείνω συνομιλητής της και μη θεωρείτε πως θα διαλύσω τον ΝΑΤΟ. Όχι τουλάχιστον λόγω ενός πολέμου στην νοτιοανατολική πτέρυγα με την Ελλάδα. Και όχι άμεσα. Το κρατάμε αυτό. Τώρα, κύριε καθηγητά, σε ό,τι έχει να κάνει αμιγώς με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, πότε και κυρίως πώς βλέπετε να ξημερώνει η επόμενη ημέρα για την Ελλάδα, για την Ευρώπη, για τον κόσμο όπως τον γνωρίζουμε, γιατί οι ισορροπίες διεθνώς δοκιμάζονται? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει κανένα θετικό σενάριο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλα τα σενάρια είναι ή λίγο αρνητικά ή πολύ αρνητικά. Το χειρότερο σενάριο δεν αφορά την Ουκρανία. Το χειρότερο σενάριο αφορά μια κατάσταση στην οποία, όχι πυρηνικός πόλεμος και αυτά που λένε, δεν τα λαμβάνω σοβαρά υπόψη, αλλά το χειρότερο σενάριο αφορά μια κατάσταση στην οποία εξαιτίας της κρίσης, της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, έτσι για να είμαστε σαφείς,
παρασύρεται ο δυτικός κόσμος, ή αφενός και η Κίνα αφετέρου, και κατασκευάζουμε ως μειοφύλαμε ένα νέο ψυχρό πόλεμο, ο οποίος θα έχει τρομακτικές επιδράσεις σε όλες τις πτυχές της ζωής μας, εάν με άλλα λόγια δεν βρεθεί μια διαπραγματευτική λύση, για την οποία θα έχουν κόστος όλοι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Μέσα στο επόμενο μέλλον, μέσα στο προβλεπτό μέλλον των επόμενων εβδομάδων, τότε θα διολυστήσουμε σιγά σιγά σε μια πολύ σκοτεινή φάση ψυχρού πολέμου, με αμοιγαία καχυποψία και βεβαίως με οικονομικές επιπτώσεις. Και το μεγάλο ερώτημα εκεί που είναι ανοιχτό είναι ο ρόλος της Κίνας. Η Κίνα δεν είμαι βέβαιος ότι έχει ακόμα αποφασίσει τι θα κάνει. Δεν είμαι καν βέβαιος, και είχα την τύχη χθες μόλις να συνομιλήσω σε μια εκπομπή της Κινέζικης Διεθνούς Ραδιοφωνίας, που είναι το επίσημο διεθνές κανάλι της Κινέζικης επίσημης κρατικής ραδιοφωνίας. Και το κλίμα ποιο ήταν, δηλαδή ποια είναι η περιραίουσα ατμόσφαιρα? Ήταν τουλάχιστον οι Κινέζοι συνομιλητές, που σπανίως επιλέγονται τυχαία σε αυτού του είδους το πολιτικό σύστημα, έλεγαν ότι δεν βλέπουν κανένα λόγο για τον οποίο η Κίνα να διαμεσολαβήσει. Η Κίνα θέλει την ειρηνική επίλυση, ό,τι πρέπει να πει κανείς, πάντα είναι ναι. Αλλά ότι όχι, η Κίνα αντιλαμβάνεται τα προβλήματα που έχει η Ρωσία με τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ και ούτε κατά διάνοια η Κίνα δεν θα μεσολαβήσει. Βεβαίως αυτό μπορεί να αλλάξει. Η Κίνα θα μπορούσε να αποφασίσει να μην παίξει το παιχνίδι ενός νέου υποδιαμόρφωσης του ψυχρού πολέμου και να διαμεσολαβήσει όντως. Η Κίνα όμως έχει και ωφέλη από αυτή την απόσταση, ας πούμε, της Ρωσίας από τη Δύση. Μπορεί να αναλάβει εκείνη κάποια ενεργειακά συμβόλαια, μπορεί να διαδραματίσει ένα νέο ρόλο. Εν τω μεταξύ, αυτό το χειρότερο σενάριο, να πάμε σε ένα ψυχρό πόλεμο. Τώρα, όλα τα άλλα σενάρια έχουν προβλήματα, διότι να φανταστεί κανείς, όπως ορισμένοι βλέπω ότι φαντάζονται, ότι ξαφνικά όλα θα γυρίσουν ακριβώς στην κατάσταση πριν τις 24 Φεβρουαρίου, αυτό δεν μπορεί να το δούμε δυστυχώς. Κατά συνέπεια, και στο καλύτερο σενάριο, το οποίο εύχομαι να πάμε σε μια διαπραγμάτευση, να μην έχουμε άλλες καταστροφές, να μην έχουμε άλλη απώλεια ανθρώπινης ζωής, για να γίνει αυτό, κάποια από αυτά τα οποία οι Ρώσοι έχουν κερδίσει στα πεδία των μαχών θα τα κρατήσουν. Είτε αυτό είναι μια πλήρης αναγνώριση ότι η Κριμαία είναι ρωσική, είτε αυτό είναι ένα ειδικό καθεστώς πιο προχωρημένο από το προηγούμενο για τις περιοχές του Ντονμπάς που είχε η Ουκρανία, δηλαδή τον Ντονέτσκ και τον Λουχάνσκ. Και το μεγάλο ερώτημα εκεί είναι πού θα φτάσουν τα κέρδη τα ρωσικά. Θα συμπεριλάβουν και όλη τη γραμμή που κλείνει με τη Μαριούπολη και θα αποκλείσουν πλήρως την Ουκρανία από την Αζοφική θάλασσα? Θα προχωρήσουν και από την άλλη μεριά προς την Οδυσσό για να αποκλείσουν κατά το μεγαλύτερο μέρος την Ουκρανία και από τη Βόρεια θάλασσα? Κατά συνέπεια, αυτά είναι τα ερωτήματα, αλλά σε κάθε περίπτωση κάποια στιγμή θα πάμε σε μια διαπραγμάτευση. Αυτή η διαπραγμάτευση, ξαναλέω, θα είναι ένα αρνητικό σενάριο, αλλά όχι τόσο αρνητικό όσο το σενάριο του να συνεχίζεται ο πόλεμος, να έχουμε ένα Γκρόζνη στη θέση του Κιέβου και επίσης να διολυστήσει ο πλανήτης σε ένα νέο ψυχρό πόλεμο. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Αυτό είναι το χειρότερο σενάριο, κύριε καθηγητά. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το διαπραγματευτικό κομμάτι, το οποίο αναφερθήκατε και εσείς, πιστεύετε ότι θα μπορούσε άμεσα να βρεθεί λύση διαπραγματευτική, άσχετα με το ποιες είναι φυσικά οι ελπίδες όλων μας, ούτως ώστε να υπάρχει το λιγότερο οδυνηρό σενάριο σε αυτό το θέμα? Έχουμε δύο συνομιλητές, οι οποίοι και οι δύο έχουν τα δικά τους θέλω. Υπάρχει περιθώριο να δούμε ένα σκληρό Πούτιν να κάνει κάποιο βήμα πίσω και μια Ουκρανία που λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ ναι, να υποχωρήσω, αλλά δεν παραδίνομαι, προφανώς. Κοιτάξτε, αυτό που έγραψα εξ αρχής μετά τις 24 Φεβρουαρίου και το έγραψα και στα ελληνικά, το έγραψα και στα αγγλικά, είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια κατάσταση στην οποία η αποτροπή απέτυχε. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό γιατί μας ενδιαφέρει και εμάς εδώ στην Ελλάδα, έτσι και έτσι με την έννοια και τις προϋποθέσεις της επιτυχούς αποτροπής. Και αφού απέτυχε η αποτροπή, δεν υπάρχει πλέον θέμα αποτροπής, υπάρχει θέμα του τι κερδίζεις αφενός στο πεδίο των μαχών και αφετέρου σε σχέση με συμμάχους, συνομιλητές και την διεθνή κοινή γνώμη βέβαια. Η αποτροπή λοιπόν απέτυχε και άρα τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο για την Ουκρανία να πετύχει να πάρει πίσω όλα, θα πάρει ίσως κάποια αυτά τα οποία έχασε στις μάχες. Με όλα τα προβλήματα της Ρωσίας, το γεγονός ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό τα έκανε θάλασσα ο Πούτιν, αυτό προκύπτει. Όχι τόσο τις καθυστερήσεις όσο τις απώλειες, αλλά παρόλα αυτά πολύ μεγάλο μέρος έχει χαθεί για την Ουκρανία. Κατά συνέπεια, εκεί η διαπραγμάτευση θα είναι δύσκολη και για τις δύο πλευρές. Η Ρωσία θα πρέπει να αναγνωρίσει την κυβέρνηση στο Κίεβο. Θα πρέπει να παραιτηθεί από κάποιες μαξιμαλιστικές διαθέσεις και αιτήματα τα οποία έδειχνε. Αλλά από την άλλη μεριά και η Ουκρανία θα πρέπει για να πάει σε μια διαπραγμάτευση να αντιληφθεί ότι η κατάσταση δεν μπορεί να είναι όπως ήταν πριν τις 24 Φεβρουαρίου. Ναι. Γι' αυτό είπα και πριν ότι όλα τα σενάρια είναι αρνητικά. Το θέμα είναι πιο αρνητικό από το άλλο. Και το χειρότερο από όλα είναι να συνεχιστεί ο πόλεμος και να γλιστρήσουμε σε ένα νέο ψυχρό πόλεμο με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις αμυντικές δαπάνες, για τις επιπτώσεις στο εμπόριο, στην ευμάρεια, στην ευημερία. Και βεβαίως
έχοντας μια πολύ ισχυρή πυρηνική δύναμη απέναντι τη Ρωσία, την οποία θα στηρίζει, εάν πάμε σε αυτό το χείριστο σενάριο, μια άλλη ισχυρή δύναμη, η Κίνα, της οποίας η οικονομική επιφάνεια είναι γιγαντιαία και δεν συγκρίνεται με την οικονομικά σχεδόν ασήμαντη Ρωσία. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει πολύ σημασία στην παρούσα φάση το ερώτημα που θα σας θέσω, όμως είναι και αυτό μια παράμετρος. Κατά πόσο βλέπετε τελικώς η Ευρώπη να βγαίνει ενωμένη και ενισχυμένη από όλο αυτό? Υπάρχουν οι φωνές εκείνες που λένε ότι η Ευρώπη επιτέλους δείχνει ίσως λίγο να ξυπνάει στη σημασία της ενότητας που πρέπει να επιδεικνύει και βέβαια τόσο σε πολιτικό όσο και σε ενεργειακό, αν θέλετε, κομμάτι, με αφορμή τώρα και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το ερώτημα είναι πάρα πολύ καλό και προφανώς συνδέεται, διότι κοιτάξτε, ακούω διάφορους να λένε ότι η Ευρώπη εφυπνίστηκε, ότι η Ευρώπη παίρνει τα μαθήματά της, αργεί αλλά μαθαίνει και διάφορα τέτοια κλισέ. Η πραγματικότητα είναι, και γι' αυτό το ερώτημα είναι καλό και συνδέεται απολύτως με αυτά που συζητάμε, η πραγματικότητα είναι ότι εάν διοριστήσουμε σε ένα νέο ψυχρό πόλεμο, όλοι αυτοί οι βερμπαλισμοί περί στρατηγικής αυτονομίας Ευρώπης πάνε περίπατο, όπως καταλαβαίνετε. Κατά συνέπεια, το ένα ερώτημα είναι αν η Ευρώπη όντως έχει εφυπνιστεί. Ένα άλλο ερώτημα, πιο σημαντικό ακόμα, είναι αυτό που συζητήσαμε και πριν. Δηλαδή, εάν πάμε σε ένα νέο ψυχρό πόλεμο, τότε όλη αυτή η αφύπνιση εντός εκτός εισαγωγικών, όλος ο νέος εξοπλισμός της Γερμανίας που υποτίθεται ότι θα γίνει για να συνεισφέρει και να μην είναι τζαμπατζής όπως ήταν μέχρι τώρα σε θέματα ασφάλειας και άμυνας, όλα αυτά τελικώς όμως θα τεθούν υπό το μπλοκ, έτσι, το ευρωατλαντικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι προσωπικά βλέπω αρνητικά τις ευρωατλαντικές σχέσεις. Είναι σαφές ότι πρεσβεύω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έτσι. Άρα δεν αισθάνομαι την ανάγκη, όπως ενδεχομένως κάποιοι άλλοι, να διατυμπανίσω την φιλοαμερικανική μου διάθεση. Αυτό όμως που θα σημάνει κάτι τέτοιο είναι ότι η απάντηση στο ερώτημά σας, για αυτόν όμως τον λόγο, έτσι, θα πρέπει να είναι αρνητική. Εάν πάμε σε ένα νέο ψυχρό πόλεμο, εάν η Κίνα συνταχθεί με τη Ρωσία σε μεγάλο έστω βαθμό, εάν δεν βρεθεί μια λύση διαπραγματευτική και όχι μέχρι σε σχάτων στην Ουκρανία, τότε όλη η συζήτηση περί Ευρώπης παρέλκει. Παρέλκει διότι ακόμα και αν εξοπλιστούμε περισσότερο, στο πλαίσιο της ευρωατλαντικής συμμαχία, στο πλαίσιο αυτού του μπλοκ θα είμαστε. Ούτως ή άλλως θα είμαστε στο μπλοκ αυτό. Το ερώτημα είναι αν θα μπορέσουμε να βρούμε ως Ευρώπη και μια πρόσθετη φωνή για θέματα που μας αφορούν περισσότερο ως Ευρωπαίους. Mm-hmm. Για να γίνει αυτό, που το ευχόμαστε όλοι, προϋπόθεση βασική, τέλος πάντων από τις βασικές, είναι το να μην πληστρήσουμε σε ένα νέο διπολισμό και σε ένα νέο ψυχρό πόλεμο μεγάλων πόλων. Εάν γίνει κάτι τέτοιο, αυτό το στοίχημα της Ευρώπης τουλάχιστον θα έχει κάτι. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας στο δελτίο μας. Ήταν πραγματικά πολύ σημαντικές οι επισημάνσεις σας. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ για την πρόσκληση. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.